γέμισμα στο πέναλτι. Απομάκρυνση, ένα σούτ από τον αρχηγό, τον Κούτκα, και να που η Ομόνια ανοίγει το σκορ, ευνηδιάζει την αντίπαλό της. Είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου από το καφέ Ουζερί Πάρκο, Δημητρίου Γλινού 28, στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Υπεύθυνος Λάζαρος Αγαθαγγελίδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-242-549. Σε ένα ζεστό υπέροχο χώρο για καλό φαγητό. Καφέ Ουζερί Πάρκο. Απομακρύνει ο Ζαρίδας. Ένα σούτ από μακριά από τον Τσιόνση. Θα τραντάξει το οριζόντιο δοκάρι του Σεϊφεδίνογλου. Να λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα δεύτερο τέρμα από τους. Παίζουν γρήγορα οι παίκτες της Ομόνιας και μεγάλη ευκαιρία από τον Κοιμτζίδη για ένα δεύτερο τέρμα. Ο Σεϊφεδίνογλου πρόλαβε με την έξοδό του και τα πόδια να απομακρύνει την μπάλα. Το παιχνίδι σήμερα, το οποίο είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου από το καφέ Ουζερί Πάρκο, Δημητρίου Γλινού 28, στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Υπεύθυνος επικοινωνίας Λάζαρος Αγαθαγγελίδης. Τηλέφωνο 2311-242-549. Θα γίνει και το σουτ έξω από την περιοχή από τον Τσιόντσι. Δεν θα ανησυχήσει ο το σουτ από πολύ μακριά από τον Τσιόντσι. Θα βρει με τα ακροδάκτυλα ο Σεϊφεδίνο. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα φτάσει στον Πασχαλίδη. Θα πιάσει το σουτ. Μπλοκάρει ο τερματοφύλακας Αριανίδης. Στην επίθεση η Ομόνια περνάει πολύ όμορφα, μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα βγάλει και την μπάσα για τον Ζεύη, ο οποίος θα κάνει το 0-2 στο 90 λεπτό και μάλλον σιγουρεύει την νίκη για την ομάδα του, όλη για την ομάδα της Ηλιούπολης. Εκτελείται πολύ δυνατά και είναι το 1-2 από τον Πασχαλίδη. Νικολόπουλος για την Ηλιούπολη. Θα βγάλει μια κάθετη πάσα για τον Πασχαλίδη. Παραλίγο το αυτογκόλ. Συνεχίζεται η προσπάθεια. Απόκρουση πάνω στη γραμμή. Με την ομάδα της Ηλιούπολης να εντείνει τις προσπάθειές της για να πετύχει έντονους λεκτικούς διαπληκτισμούς. Τώρα ο Φιλιππίδης θα πάρει την μπάλα και έχουμε το πέναλτι. Έχουμε το πέναλτι στο 94 λεπτό για την ομάδα της Ηλιούπολης, ενώ το σκορ είναι 1-2 υπέρ της Ομόνιας Σταυρούπολης και κερδίζει πέναλτι η Ηλιούπολη στο 4 λεπτό το καθυστερήσεων, όταν ο Φιλιππίδης θα είναι ο εκτελεστής, παίρνει λίγα μέτρα φόρα, ενώ ο διαιτητής ο κύριος Μαρόπουλος δίνει κίτρινη μέτρα φόρα από τον Πασχαλίδη απέναντι στο Λεπίδη. Εκτελεί, αποκρούει ο τερματοφύλακας της Ομόνιας Σταυρούπολης και αυτή τη στιγμή δείχνει τη λήξη ο διαιτητής με τον τερματοφύλακα της Ομόνιας Σταυρούπολης να πλήγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του και να κρατάει το 1-2 για την ομάδα του. Αλήθεια να είναι. Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή σας και που συμπαραστέκεται στο ρατσιστικό ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι φέτος η Ομόνια ξεκίνησε με μια δημιουργική χρονιά, με καλούς ποδοσφαιριστές, και αυτό που δουλεύουμε με τον προπονητή τον Χάρη τον Παπαδόπουλο νομίζω φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Για το σημερινό μάτς, συγχαρητήρια και σε εμάς και στην Ηλιούπολη, ήταν ένα δυνατό φυσικά τοπικό ντέρμπι που λέμε, σε εισαγωγικά μέσα στο γήπεδο. Ήταν ένα καλό παιχνίδι, δυνατό. Ευτυχήσαμε εμείς να βάλουμε πρώτοι τα δύο γκολ, παρόλο τις ευκαιρίες που είχαμε να τελειώσει πιο γρήγορα δηλαδή το παιχνίδι. Μας βάλανε στο 90 ένα γκολ, μετά έγινε ένα πέναλτι στο 94 και ευτυχώς ο τερματοφύλακας μας λόγω εμπειρίας ο Λεπίδης το απέκρουσε.